κυρία Κέτι έχει περάσει όλη της τη ζωή φαίνοντας. Από μικρή έμαθε την τέχνη του αργαλιού, όπως πολλές κοπέλες τότε του χωριού. Σήμερα είναι η πλέον κατάλληλη για να μας ξεναγήσει στο εκθετήριο υφαντικής τέχνης που στεγάζεται στο παλιό σχολείο της Μονής. Πρόκειται για μια συλλεκτική συλλογή που δόρισαν οι γυναίκες του χωριού με πολλή αγάπη για να αναδείξουν την τέχνη της υφαντουργίας. Χειροποίητες δημιουργίες που αξίζει να θαυμάσεις. Φαίνω από μικρή ηλικία, από τα 13 με 14. Η μαμά μου ήφαινε και από εκεί έμαθα κι εγώ. Εδώ μπορούμε να δούμε διάφορα υφαντά που τα υφαίναν την παλιά εποχή οι μαμάδες, οι γιαγιάδες. Από εκεί τα είχαμε και τα φέραμε εδώ και έχουμε κάνει την έκθεση υφαντικής τέχνης. Αυτό λέγεται κουσκουσέ. Το στρώνανε στα κρεβάτια ως στολίδι στο σπίτι. Τότε βάζαμε κουρτίνες στον αργαλιό υφαμένες. Και λέγονται, είναι τα λεγόμενα τριοπατήτηρα. Στο αργαλιό είναι τρεις πατητήρες, όπου γίνεται αυτό το πλουμί, αυτό το σχέδιο. Είναι απάνω του, είναι τα λεγόμενα σεμεδάκια. Αυτό εδώ είναι λεγόμενο, λεγότανε μεσοφόρη. Και ήταν της πεθεράς μου, το είχε η Φάνη αυτή, και το έβαλε ως νηφικό μεσοφόρι. Εδώ αυτές είναι οι λεγόμενες μπούρζες, που βάζανε το φαγητό στους άντρες οι γυναίκες και το παίρνανε στην εξοχή. Είναι το χωριό μου, το σπίτι μου, η πατρίδα μου. Συγκινούμαι πολύ. Έχω ένα πολύ καλό άνθρωπο. Με αγαπάει, με προσέχει. Έχουμε κάνει μια ωραία οικογένεια. Να συγγνώμη. Έχουμε τρία παιδιά. Έχουμε παντρεμένα τα δύο μου. Έχω τέσσερα εγγονάκια. Και έχω και μία αραβωνιασμένη τώρα. Είναι εδώ όλη σας η ζωή στο χωριό. Είναι όλη μου η ζωή. Εγώ εδώ ήρθα στα 18 μου χρόνια. Είμαι τώρα, έχω μπει στα 66 και έχω ζήσει όλη μου τη ζωή εδώ. Έχω περάσει πολύ ευτυχισμένα χρόνια.